Άρα, πάμε εδώ στους καλεσμένους που έχουμε κοντά μας. Είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Κερίδης, εδώ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και ο στρατηγός, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης. Καλημέρα και σας, στρατηγέ. Συζητάμε λοιπόν με τον Μανώλη τις τελευταίες μέρες και παρατηρούμε ότι αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν, κύριε Υπουργέ. Ειδικά η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας είναι σχεδόν καθημερινά ή σε κάποιο τραπέζι αναλυτή ή πολύ περισσότερο στα χείλη του Τούρκου Προέδρου. Δηλαδή, εδώ φαίνεται δηλαδή ότι η Τουρκία δεν έχει απεμπολίσει κάτι από τις αξιώσεις που έχει κάνει. Ούτε τις έχει βάλει σε ξανά να συρτάρει. Στο τραπέζι είναι. Έχετε δίκιο. Και δεν νομίζω ότι ούτε στιγμή είχαν αυτά όλα φύγει ή πέσει. Κοιτάξτε, το μήνυμα από απέναντι είναι σαφές. Ύφεση και ενδεχομένως και συνεργασία στο βραχή χρόνο, ανταγωνισμός και ό,τι άλλο στον μακροπρόθεσμα. Και αυτό σημαίνει ότι για μας εδώ στην Ελλάδα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το διάστημα της ηρεμίας και να προετοιμαζόμαστε για πανενδεχόμενο, που σημαίνει οικονομική ανάταξη, περαιτέρω, αναδιοργάνωση. Κοιτάξτε, η επιλογή του κυρίου Κούπη μια λήξη, δηλαδή. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά βλέπουμε από απέναντι μηνύματα ανταγωνισμού. Να θυμίσουμε ότι οι ναυτικοί εξοπλισμοί προκάλεσαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι όταν η Γερμανία προσπάθησε να αμφισβητήσει το μονοπόλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στις θάλασσες. Όλα αυτά και βεβαίως η γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα πολεμικό δόγμα. Η επιλογή Χούπη στην αρχηγία του Γενικού Επιτελείου σηματοδοτεί την ανάγκη της Ελλάδας να περάσει σε νέες μορφές, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πόλεμος, όπως είναι τα μη επανδρομένα, όπου η Τουρκία έχει κάνει πραγματικά άλματα την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και επειδή φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και εδώ στην Καθημερινή ετοιμάζεται και ένα μεγάλο συνέδριο και πολύ καλά κάνετε για τα επιτεύγματα αυτής της περίοδου, θα πρέπει να είμαστε γενναίοι και αυστηροί στην κριτική μας, με αυτογνωσία να παραδεχόμαστε και τις μεγάλες αποτυχίες της μεταπολίτευσης, μία εκ των οποίων είναι η πολεμική βιομηχανία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εκεί αποτύχαμε ως κράτος, παρά τα δισεκατομμύρια που επενδύσαμε, παταγωδώς. Κλείσαμε τα ναυπηγεία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο να μην έχει ναυπηγεία, και σήμερα προσπαθούμε να τα ανατάξουμε, ακριβώς γιατί χρειαζόμαστε να έχουμε την υποδομή, τουλάχιστον για να μπορούμε να συντηρούμε τα όπλα που αγοράζουμε, πολλό δε μάλλον να μπορούμε και να κατασκευάζουμε αυτά τα μικρά, μη επανδρομένα. Κυρία Υπουργέ, ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει απέναντί της ενεργό κάζους μπέλι, ενεργή απειλή πολέμου, σε ισχύ δηλαδή, πάνω στο τραπέζι, με τα εγκλήματα που έχουμε κάνει στην αμυντική βιομηχανία, αυτό που περιγράφεται, είναι εξωφρενικό. Ήταν η αμεριμνησία. Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, εμένα μου προκάλεσε εντύπωση και, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε για τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, αν άκουσα καλά, είπατε ότι είναι ένα πολεμικό δόγμα. Γιατί το είπατε αυτό? Δηλαδή, γιατί το θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο δόγμα? Γιατί το σχολιάζετε με αυτόν τον τρόπο? Καλά, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, κύριε Κωστίδη, πολλές φορές, ότι στην μαξιμαλιστική της εκδοχή η γαλάζια πατρίδα έρχεται σε πλήρη ρήξη με το διεθνές δίκαιο και βεβαίως με τα δικαιώματα όχι μόνο της Ελλάδας και της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ και μια σειρά χωρών, και φέρνει μεγάλη ανατροπή στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, εμείς μπορεί να έχουμε το κάζους μπέλι, επιτρέψτε μου να πω, άλλοι έχουν το μπέλουμ ξεκάθαρα στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και έρχομαι τώρα στα ευρύτερα και πρέπει να ακουστούν. Την ίδια ώρα που έχουμε αυτές τις ανησυχητικές, να πούμε, εξελίξεις από απέναντι, έχουμε ακόμα πιο ανησυχητικές στη γειτονιά μας. Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος συγκλονίζεται. Η Αίγυπτος οικονομικά καταραίει. Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να έχει καταφέρει αυτό το τρίμηνο να μην υποστεί το μεγάλο πλήγμα από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, αλλά οι εκεί χώρες, οι οποίες φιλοξενούν εκατομμύρια προσφύγων, όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία και κατεξοχήν η Αίγυπτος, που έχει 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και πάνω από 100 εκατομμύρια πληθυσμό, συγκλονίζεται. Πρώτον, διότι τα έσοδα από τη διόρυγα του Σουέζ έχουν καταρρεύσει. Αντί για 1 δισεκατομμύριο το μήνα, έχουν πέσει κάτω από το μισό. Άρα το δημόσιο ταμείο της Αιγύπτου δεν εισπράττει. Ο τουρισμός, που είναι ένα τεράστιο έσοδο για αυτές τις χώρες, επίσης έχει καταρρεύσει και τα προϊόντα αρχίζουν και ακριβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ο κίνδυνος νέας προσφυγικής κρίσης, αυτή τη φορά όχι από τα ανατολικά μας, αλλά από τα νότια, που θα κάνει την κρίση του 2015, ακριβώς, την κρίση του 2015 να μοιάζει με νηπιαγωγείο. Βεβαίως, μιλάμε για εκατομμύρια. Δηλαδή, μπορεί να δούμε μεταναστευτική κρίση χειρότερη από το 2015.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η κατάσταση στην Αίγυπτο οδηγείται σε αδιέξοδο. Και τι γίνεται τώρα, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά. Αύριο έχουμε προκριματικές εκλογές στην Αμερική, σε μια μικρή πολιτεία, στο New Hampshire. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, επειδή έχουμε 50 πολιτείες, μια τεράστια αγορά, εάν γινόταν οι προκριματικές ταυτόχρονα, δεν θα μπορούσε κανένα outsider να πετύχει το οτιδήποτε. Θα είχε το πλεονέκτημα το απόλυτο ο Τραμπ με τα λεφτά, την αναγνωρισιμότητα, τον μηχανισμό. Γιατί τώρα δεν το έχει. Εδώ θα σας πω. Και υποψήφι, βλέπω. Κατάφερε το αμερικανικό σύστημα, ξεκινάει από μια μικρή πολιτεία, ιδιαίτερη πολιτεία, στα βόρεια της Βοστόνης, το New Hampshire, για να δίνει ενίοτε τη δυνατότητα στους outsider, όπως το έκανε με τον Clinton το 92 ή με τον Ομπάμα, τον άγνωστο μέχρι τότε Ομπάμα, απέναντι στη Hillary Clinton το 2008. Παρά αυτό, το γεγονός ότι ο Τραμπ σε αυτή τη μικρή πολιτεία, τον πιο μορφωμένο, να πούμε, στην βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνει ήδη 15 μονάδες μπροστά τον Τραμπ, σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για την δεύτερη, την Νίκ Χέιλι, μετά την αποχώρηση και του Ρον Ντεσάντις πες το βράδυ, να προχωρήσει. Μάλιστα. Και άρα η επιλογή Τραμπ ως του ρεπουμπλικανικού υποψηφίου, παρά τις δικαστικές του εκκρεμότητες, φαίνεται ότι αυτές τον βοήθησαν στη ρεπουμπλικανική βάση. Να μας πείτε τι θα κάνει ο Τραμπ τελικά. Πριν θα... πάμε στις προβλέψεις. Ναι. Η αποσταθεροποίηση που προκαλεί η πιθανότητα είναι εδώ. Διότι σήμερα τι κάνει ο Νετανιάχου. Προσέξτε στο Ισραήλ. Και αρνείται την πρόταση των δύο κρατών. Και δεν διστάζει να τα βάλει ακόμα και με τον πιο στενό του σύμμαχο που είναι ο Μπάιντεν. Ο οποίος πολεμάει να του δώσει 14 δισεκατομμύρια βοήθεια. Και τον έχει στήριξει όσο κανείς. Τι περιμένει ο Νετανιάχου. Περιμένει τις αμερικανικές εκλογές. Τι περιμένει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Περιμένει τις αμερικανικές εκλογές. Τι περιμένουν όλοι όσοι επιχειρούν ή εν πάση περιπτώσει πολιτεύονται, να το πούμε έτσι, εκτός της ευρύτερης στρατηγικής σταθεροποίησης την οποία χρειαζόμαστε. Αυτό είναι σήμερα. Πάμε και στο στρατηγό. Και βέβαια η Τουρκία, η οποία έχει τα δικά της. Να πούμε όμως και 2-3 ειδήσεις, με συγχωρείτε, στρατηγία, γιατί σήμερα θα είναι μια καλή μέρα για την ελληνική διπλωματική προσπάθεια. Ο φίλος μου και καλός συνάδελφος από το βόρειο τομέα, Θόδωρος Ρουσόπουλος, ετοιμάζεται να αναλάβει για πρώτη φορά Έλληνας την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνέχεια της επιτυχίας της Δέσποινας Βασιλείου, η οποία είναι γενική γραμματέα τη συνέλευση, υπηρεσιακή αυτή τώρα και σε πολιτικό επίπεδο, το γεγονό ότι δύο Έλληνε θα έχουν τα κλειδιά τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, του κορυφαίου οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μεγάλα ζητήματα και το μεταναστευτικό μέσα στην. Απολύτω. Και με δεδομένο, αν θέλετε, την κακόπιστη κριτική που μα ασκήθηκε στο παρελθόν. Αυτό δείχνει ότι τα διεθνή μα ερίσματα ενισχύονται. Μάλιστα. Την Τετάρτη, εγώ αναλαμβάνω η Ελλάδα δηλαδή διεμού την προεδρία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ευρώπης από την Τουρκία. Μάλιστα, γίνεται παράδοση παραλογής στις Βρυξέλλες, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Σχοινά, της Γιώχανσον και όλων των υπολείπων και βεβαίως των Τούρκων. Και επειδή δείξατε και το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν θέλω να πω ότι έχει κλειδώσει. Είμαι υπουργός και θέλω να είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά οι πιθανότητες η Ελλάδα να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δύο χρόνια, την περίοδο 25-26, είναι πάρα πολύ υψηλές. Και αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Αλλά προφανώς δεν χωράει κανένα εφησυχασμός. Για πάμε στο στρατηγό για να γυρίσουμε λίγο πίσω στη στρατηγική που το άφησε ο Υπουργός σε σχέση με τη Γαλάζια Πατρίδα και τα υπόλοιπα των Τούρκων. Ο Υπουργός το προχώρησε, πήγε στην Αμερική. Αυτό Συμβούλιο Ασφαλείας, στη Συνέλευση της Ευρώπης, τα είπε όλα. Για πάμε να μείνουμε λίγο εκεί. Να μας πείτε εσείς τώρα τι κίνδυνο βλέπουμε μέσα από αυτό το πολεμικό δόγμα, όπως το λέει ο Υπουργός, το οποίο είναι πάντοτε παρόν. Δεν φεύγει από το τραπέζι, ό,τι και να γίνει. Τι διακήρυξη των Αθηνών, τι αγάπες, τι λουλούδια με τους Τούρκους, αυτό είναι εκεί. Το 2001 ο Νταβούτογλου έβγαλε ένα βιβλίο, το Στρατηγικό Βάθος. Και μέσα αναφέρθηκε ότι σε 30 χρόνια από τότε, δηλαδή το 2031, η Τουρκία θα έχει φτάσει στα 150 εκατομμύρια. Και χρειάζεται, είπε, ζωτικό χώρο. Και τον προσδιορίσε το ζωτικό χώρο αυτό στη θάλασσα. Όταν ακούμε, ξέρετε, ζωτικό χώρο, παραπέμπει στο Lebensraum του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ζωτικό χώρο δηλαδή που ήθελαν οι Γερμανοί το Δεύτερο Παγκοσμίο χώρο για να ζήσουν πιο άνετα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθαρά πολεμικό δόγμα όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Υπουργός. Είναι αναθεωρητικό τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε. Και είναι ανησυχητικό ότι κάθε μέρα οι Τούρκοι, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια φάση προσέγγισης και εξομάλυνσης των σχέσεων, το αναφέρουν συνέχεια. Όλη αυτή η παρουσίαση των δυνατοτήτων του εξοπλιστικού προγράμματος Μαμούθ με τον τρόπο που γίνεται και τη ρητορική που γίνεται. Τι λέει η Χέρσον.
Κοιτάξτε, είναι και στο πλαίσιο προβολής ισχύως. Δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε και να υπερεκτιμούμε την Τουρκία, γιατί νομίζω ότι είναι επικίνδυνο. Όπως επίσης και να την υποτιμούμε επίσης είναι επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία όμως έχει ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το 70%, δεν ξέρω, άκουσα νωρίτερα για 80% ότι των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιεί οι άνοπλες δυνάμεις κατασκευάζονται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και έχει ένα άλλο κομμάτι που αγοράζει από το εξωτερικό, όπως επίσης και συνεργασίες. Και ενδεχομένως ένα μέρος των συνομιλιών που είχε η κυρία Μελώνη με τον Τούρκο Πρόεδρο αφορούσε και αυτό. Να σας αναφέρω ότι η Ιταλία είναι ο τρίτος καλύτερος, συγγνώμη, η Τουρκία είναι ο τρίτος καλύτερος πελάτης της Ιταλικής πολεμικής βιομηχανίας μετά το Κατάρ και το Πακιστάν. Και αφορά κυρίως τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία τα είδαμε νωρίτερα να είναι τοποθετημένα επάνω στο πλοίο το μη επανδρομένο. Και εδώ, ξέρετε, αναδεικνύεται και ένα θέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δηλαδή, όταν έχουμε χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και πουλάνε στην Τουρκία όπλα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Δεν υπάρχει. Είναι business όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, δεν υπάρχει όμως, ξέρετε, κοινή πολιτική στο θέμα των εξαγωγών. Και αυτό θα έπρεπε να υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή, τα πουλάνε τα όπλα αυτά για να τα χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ μεγάλη αγορά, κύριε Τζούμι. Είναι μεγάλη αγορά, τεράστια αγορά. Δεν πρέπει να γνωρίσει κανείς την Τουρκία. Προφανώς. Είναι και μεγάλη δύναμη. Κακά τα ψέματα. Ό,τι λέμε εμείς οι Έλληνες τα λέμε. Εντάξει, σωστά τα λέμε, μια χαρά τα λέμε, αλλά. Σημασία έχει και μια πραγματικότητα που υπάρχει. Ναι. Πάντως νομίζω ότι όλη αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας των προηγουμένων ετών μας έχει αφυπνίσει και γι' αυτό προχωράμε σε αυτό το πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και ενδεχομένως, αν ολοκληρωθεί και η Τουρκία δεν πάρει τα αεροσκάφη, που αμφίβολο είναι γι' αυτό, δηλαδή μετά, αν ξεπεραστεί το εμπόδιο του βέτο στη Σουηδία, πιθανόν θα τα πάρει τα F-16. Λένε γιατί και τον κύριο Φιντάν που πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες οι άλλες συζητήσεις που γίνονται, όλες οι άλλες συζητήσεις νομίζω που γίνονται περί Eurofighter, περί Κινέζικων, περί Καάν, περί Ρωσικών, δεν έχουν λέτε, μεγάλη αξία. Δεν έχουν, διότι η Τουρκία είναι δομημένη έτσι. Όλη η αεροπορία της είναι δομημένη να υποστηρίζεται και να έχει σχέση με την Αμερική. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα επιμείνει στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, μπορεί να προσθέσω κάτι, κύριε Τζούμι, συγγνώμη. Έλαβαν όλοι, ναι. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι ο στόχος της Τουρκίας μακροπρόθεσμα είναι να απεξαρτοποιηθεί όσο περισσότερο μπορεί, βεβαίως να υπάρχουν συνεργασίες, από τη δυτική αμυντική βιομηχανία. Yes. Το έχουν πει ξεκάθαρα οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Δηλαδή και το ΚΑΝ, το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ, το οποίο κάποια στιγμή. Προοπτικά, αλλά στο στόχο αυτό. Στη μαζική του παραγωγή. Ναι. Ναι, δηλαδή το 2032, το 2035, να μπορεί να διαθέτει και δικό της μαχητικό και δυτικό μαχητικό ενδεχομένως. Να διαθέτει δικά της πλοία, όπως βλέπουμε την τουρκική φρεγάτα, την Ιστάμπουλ, ή αργότερα να έχουν λιγότερα ηλεκτρονικά συστήματα ευρωπαϊκά οι φρεγάτες. Βλέπουμε το μη επανδρομένο σκάφος, μη επανδρομένα αεροσκάφη, οπλισμένα, μη οπλισμένα. Δηλαδή, και εγώ, όπως προσπαθεί να κάνει και το Εθνικό Άλμα Μάχης, καθυστερεί, έχει προβλήματα οπωσδήποτε, αλλά στόχος είναι να έχει μια ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία που μπορεί να λειτουργούν οι ενόπλες δυνάμεις. Και από εκεί πέρα, αν υπάρχουν ανάγκες, να τις προμηθεύετε από άλλες χώρες, ενδεχομένως και από Ρωσία, όπως προμηθεύτηκε τους S-400. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτός. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο της αυτονόμησης από τη Δύση εντάσσεται και αυτό. Και έχει κάνει πραγματικά άλματα. Δεν είναι μόνο ότι καλύπτει τις δικές της ανάγκες, κάνει και πάρα πολλές εξαγωγές. Κερδίζει συνάλλαγμα η Τουρκία από αυτό. Στον πόλεμο και μπορεί να υπάρχει και ένα κωμικό στοιχείο όταν λέει ότι εγώ θα ανταγωνιστώ το F-35, για παράδειγμα. Θα φτιάξω δηλαδή ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο επαναλαμβάνω στην ανάπτυξή του στήχησε 1 τρισεκατομμύριο. Κατά συνέπεια δεν έχει αυτές τις δυνατότητες στην Τουρκία, όμως σε άλλο οπλικά συστήματα. Ιδίως τα μη επανδρομένα, έχει κάνει άλματα και εκεί μπορεί δια της ποσότητας να κάμπτει την ποιότητα. Διότι όταν έχεις 200 μη επανδρομένα, τα οποία επιτίθονται σε μια φρεγάτα υπερσύγχρονη, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει 20 στόχους, 40 στόχους, 80 στόχους, ενδεχομένως δεν μπορεί τους 200, και εκεί είναι το μεγάλο δίλημα. Και γι' αυτό βλέπετε και τη δικιά μας έμφαση τώρα σε όλα αυτά. Τώρα είπατε για την Αμερική. Πάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Αμερική. Και θα σας έλεγα ότι κάνει και μία επίδειξη η Ελλάδα του βάθους της σχέσης, διότι δεν πάει στην Ουάσιγκτον. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι από τους λίγους ηγέτες που μπορεί να πηγαίνει στην ενδοχώρα της Αμερικής και να συναντά εκεί την βαθιά Αμερική, την πραγματική Αμερική, όπου υπάρχει η ομογένεια, που υπάρχουν έτσι στο Σικάγο, βεβαίως στη Νέα Υόρκη, αλλά στο Σικάγο, πέραν της Ουάσιγκτον. Και αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να παίξουμε. Θα ανακοινώσει και την επιστολική, φαντάζομαι. Δεν είναι. Εκεί θα κάνουμε ηγέρια. Έχουμε αύριο. Έχουμε στη Βουλή την επιστολική και έχουμε και αύριο το σύμβολο χαρτί αυτό. Βεβαίως. Όντως και για να κλειδώσουμε λίγο. Απ' την άλλη μεριά, εσείς το περιγράψατε πριν από λίγο,
ότι αυτό που έχει καταφέρει η Τουρκία με εγχώρια παραγωγή να φτιάξει ένα στρατό από μη επανδρομένα στη θάλασσα και τον αέρα, δημιουργεί ανησυχία. Όταν μάλιστα εμείς τώρα αποφασίζουμε να στραφούμε και να επενδύσουμε στα μεταξύ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα, η Μελόνι είναι στην Τουρκία πέρα από τα οικονομικά και για το ζήτημα της Λιβύης και κουμπώνει σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Διότι η Τουρκία παραμένει στην Λιβύη, είναι παίκτη στη Λιβύη. Η Μελόνι συγκλονίστηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη μεταναστευτική κρίση. Το τελευταίο που θέλει είναι μια νέα Λαμπεντούζα. Είδατε ότι κατάφερε να. Μαλάκωσε και διάλαξε. Τη σκληρή γραμμή που ήταν. Προφανώς άλλαξε. Μπήκε στην πραγματικότητα. Μπήκε στην πραγματικότητα. Διότι ωραία τα λες στην αντιπολίτευση, αλλά είναι προφανές ότι όταν έχεις να αποφασίσεις με το κλειδί και το κουμπί, τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχει καταφέρει να ελέγξει τις ροές σε ένα βαθμό τις τελευταίες εβδομάδες. Το τελευταίο που θέλει είναι η Αίγυπτος να. Υπερχιλήσει στη Λιβύη και στη Λιβύη όπου υπάρχει ο τουρκικός παράγων να προκαλέσει νέα κρίση είτε διότι αυτή τη στιγμή βλέπετε τη συγχώνευση του κεντρικού μεσογειακού διαδρόμου με τον ανατολικό μεσογειακό διάδρομο εξελίξεις που πρέπει να τις παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Κλείνουμε εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Μανώλη. Καλή σας μέρα, καλημέρα Μανώλη.